130.440 δόσεις αναμένεται να παραλάβει Κύπρο στον ερχόμενο μήνα. Από τα τρία διοδοτημένα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna. Την ίδια ώρα ο στόχος για γρήγορη εμβολιαστική κάλυψη των πολιτών παραμένει, ώστε το συντομότερο να επιτευχθεί η προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και η θωράκιση κατ' επέκταση του συστήματος υγείας υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας. Επισημαίνεται επίσης ότι η διαδικασία γύρω από το Εθνικό Πλάνο Εμβολιασμού κυλά ομαλά και μέχρι τις 17 του μήνα διενεργήθηκαν συνολικά 56.791 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 37.570 αφορούν άτομα που έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου και οι 19.221 άτομα που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους, λαμβάνοντας και τη δεύτερη δόση. Σχεδόν 43.000 εμβολιασμοί αφορούν ηλικιωμένου που εμβολιάστηκαν είτε στου οίκου ευγυρία όπου διαμένουν, είτε στα κέντρα εμβολιασμού. Στόχο είναι να ολοκληρωθεί τι επόμενε δύο εβδομάδε ο εμβολιασμό με την πρώτη δόση των ατόμων 70 ετών και άνω των επαγγελματιών υγεία και ασθενών. Που εμπίπτουν στι συγκεκριμένε ευπαθεί ομάδε του πληθυσμού. Σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη συγκεκριμένων ομάδων ασθενών, την περασμένη εβδομάδα εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση του εμβολίου 452 θαλασσεμικοί, αιμοκαθαρόμενοι και ασθενεί με σοβαρή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Αυτή την περίοδο πρόσβαση στην πύλη εμβολιασμού έχουν τα άτομα ηλικία 74 ετών και άνω. Επιπλέον, εμβολιασμοί διενεργούνται από έξι κινητέ μονάδε παγκύπρια και άμεσα αρχίζει ο κατοίκον εμβολιασμό των κλινήρων ασθενών. Επιπλέον άρχισε αντιλειτουργία τους δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα στην κρατική έκθεση στη Λευκοσία και στο αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Δυναμικότητα 15 και 10 συνεργείων αντίστοιχα. Ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί παρόμοι χώροι και στις επαρχίες της Πάφου και της Λάρναγκας, ώστε τις επόμενες μέρες να λειτουργήσουν και εκεί εμβολιαστικά κέντρα. Πάμε τώρα να δούμε ποιε είναι οι τελευταίε ανακοινώσει από το Υπουργείο.